17 Απριλίου Σημεών Επισκόπου Περσίδος Αβδελά Πρεσβυτέρου Γοθαζάτ Φουσίκ και Ετέρων Χιλίων 150 Μαρτύρων Αδριανού Μάρτυρος Αγαπητού Πάπα Ρώμης Ακακίου Επισκόπου Μελιτινής Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου του Νοταρά ο Άγιος Σιμεών, επίσκοπος της Περσίας και οι μαρτυρήσαντες μετά αυτόν Αβδελάς, ο Πρεσβύτερος, Γοθαζάτ, Φουσίκ και άλλοι 1150 μάρτυρες. Στην Περσία υπήρχε χριστιανική κοινότητα που οι άνθρωποι της είχαν άμεμπτη ζωή και μεγάλη αυταπάρνηση, έτοιμοι να θυσιαστούν για το όνομα και την δόξα του Χριστού. Καρδιά αυτής της κοινότητας ήταν ο επίσκοπος Σιμεών, ο οποίος ήταν τύπος και υπογραμμός χριστιανικής ζωής. Οι Πέρσες έβλεπαν τους χριστιανούς σαν αγκάθι στο μάτι τους. Γι' αυτό και τους διέβαλαν στον βασιλέα Σαπόρ τον δεύτερο, με το πρόσχημα ότι είχαν επαναστατικές διαθέσεις. Αμέσως ο Σαπόρ διέταξε να φέρουν τον επίσκοπο δεμένο μπροστά του. Ο Σιμεών διαβεβαίωσε τον βασιλέα ότι η χριστιανική πίστη κάνει νομιμόφρονες τους πολίτες της και όχι ανοεί τους επαναστάτες. Ο βασιλέας όμως ήταν τόσο προκατηλημένος εναντίον του που διέταξε να τον φυλακίσουν. Στην φυλακή ο Σιμεών γνώρισε τον Γοθαζάτ λιποτάκτη χριστιανό που αλαξοπίστησε για να σώσει το κεφάλι του. Τότε ο Σιμεών με κατάλληλο τρόπο συγκίνησε και πάλι την καρδιά του Γοθαζάτ για το Χριστό. Όταν το έμαθε αυτό ο Σαπόρ, οργισμένος αποκεφάλισε τον Σιμεών και τον Γοθαζάτ και επιπλέον άλλους 1150 χριστιανούς από την εκεί εκκλησία μαζί με τον πρεσβύτερο Αβδελάν. Έτσι όλοι έδωσαν τους εαυτούς τους προσφοράν και θυσίαν το Θεό ισοσμήν ευωδίας πνευματικής. Δηλαδή έδωσαν τους εαυτούς τους προσφορά και θυσία στο Θεό για να είναι μπροστά Του μία ευωδία ευωδιαστή εν Αγίω Πνεύματι. Την τελευταία στιγμή στο στρατόπεδο των μαρτύρων Προστέθηκε και ο κουροπαλάτης του βασιλέως, ονόματι Φουσίκ. Ο Φουσίκ ήταν κρυπτοχριστιανός και όταν είδε έναν από τους 1150 μαρτύρους να έχει κάποια ταραχή, φοβήθηκε και πλησίασε και τον προέτρεψε να μείνει πιστός μέχρι τέλους. Όταν το έμαθε αυτό ο Σαπόρ, διέταξε να τον φωνεύσουν με πολύ σκληρό τρόπο. Έτσι του έκοψαν την γλώσσα και στη συνέχεια τον έγδαραν ζωντανό και παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ο Άγιος Μακάριος, Αρχιεπίσκοπος της Κορίνθου, ο Νοταράς. Γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1731 από γονείς που κατάγονταν από το γένος των διάσημων Νοταράδων, το όνομα του πατέρα του ήταν Γεώργιος και της μητέρας του Αναστασία. Το βαπτιστικό όνομα του Αγίου Μακαρίου ήταν Μιχαήλ. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στην πατρίδα του, αλλά είχε μεγάλο ζήλο στην μοναχική ζωή. Έτσι, κρυφά από τους γονείς του, έφυγε για το μέγα σπήλαιο των Καλαβρίτων. Ο πατέρας του όμως τον έψαξε, τον ανακάλυψε και τον οδήγησε πίσω στο σπίτι. Εκεί ο Μακάριος συνεχώς μελετούσε. Όταν κάποιο καιρό η Κόρινθος είχε έλλειψη διδασκάλου, ανέλαβε αυτός δωρεάν την διδασκαλία των νέων. Ως διδάσκαλος διέπρεψε και αγαπήθηκε για την σεμνότητα της ζωής του από τους Κορινθίους. Και μετά από τον θάνατο του επισκόπου της Κορίνθου Παρθενίου, το 1764 πρότειναν στον Πατριάρχη Σαμουήλ ως διαδοχό του τον Άγιο Μακάριο, ο οποίος ήταν λαϊκός τότε. Και έτσι χειροτονήθηκε και ανυψώθηκε στον θρόνο της Κορίνθου. Όταν όμως ξεκίνησε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος το 1768, ο Μακάριος αναγκάστηκε να καταφύγει με την οικογένειά του στην Ζάκυνθο, και από εκεί στην Ήδρα, όπου ησύχαζε σε κάποια μονή. Όταν ηρέμησαν τα πράγματα, η Ιερά Σύνοδος της Κωνσταντινούπολεως εκλέγει νέο επίσκοπο Κορίνθου. Ίσως διότι ο Μακάριος εγκατέλειψε την επαρχία του και έφυγε. Από τότε περιφερόταν στα μοναχικά κέντρα, στο Άγιο Όρος, στην Πάτμο και αλλού. Τελικά κατέληξε στην Χίο, όπου μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, συγγραφέα της βιογραφίας του, και μαζί με τον ιερομόναχο Νικηφόρο της Χίου, βρήκε την ψυχική του Γαλήνη. Εκοιμήθη στις 17 Απριλίου του έτους 1805. Το μήνυμα της ημέρας Η σοφροσύνη δεν εξαρτάται από την ηλικία, αλλά από τη διάθεση. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Ως υποφίτης των εν Θεών δογμάτων μαρτυρικών συνασπισμών επαλήφης λόγισσο μου και πράξεση προς με φων και συνήθλισας σύμεον οι και Χριστόν έδραμες, συν αυτοίς ανακράζον Ιδού ημείς ως προβάτας φαγής της η αγάπη σωτήρε λογίστη με. Της Κορίνθου ποιμένα των τόντι μακαριών, τον Θεού προνοία της χείου, αναφανέντα κοσμήτωρα. «Εν πράξε συνόμου και διδαχέ. τιμόμεν σε εν και οδές, θεραπεύεις γαρνοσούντας και απελαύνεις ακαθαρτά πνεύματα». Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό. Δόξα το σε στεφανό σαν τη. Δόξα το τα οστά σου θαυμάτων αναδείξαν τη.